Παίρνω ένα παιδί και πάμε στο σταθμό. Ήρθε η μάνα μου, ο πατέρας μου, αυτά μου δώσε και ένα τεϊλίμ. Ελδιό και στέ κοντή ή κοντόδος ο Δεβιός. Ελδιό και στέ κοντή ή κοντόδος ο Δεβιός. Το οποίο το φύλαγα εδώ και ένα τσιόν από κάτω. Και αυτό το φύλαγα σαν τα μάτια μου. Και αυτό το φύλαγα στα μάτια μου. Ανεβήκαμε, ταλαιπωρία βέβαια, να φτάσουμε στην Καστοριά. Μετά την Καστοριά μας δώσανε τα όπλα, τα φυσλίνκια, διάφορα σύνεργα με 100 και μάσκες, κράνη και παρεμβόμεθα με τα πόδια για το Άργος Ορεστικών. Μάλιστα. Πότε είναι περίπου αυτό? Αυτό έγινε το 40. Είχε κηρυχθεί ο πόλεμος. Είχε κηρυχθεί ο πόλεμος. Και είχα χτυπήσει το Έλλη. Στις 15 Αυγούστου τροπιλίζουν την Έλλη Συντίνο στους εορτασμούς της Παναγίας. Είχα χτυπήσει το Έλλη. Μάλιστα. Και αμέσως πήγαμε στο στρατό. Ήταν Νοέμβριος δηλαδή περίπου. Είχε μπει Νοέμβριος. Είχαν μπει οι Ιταλοί μέσα στο Αλβανία. Και φτάνουμε στο Άργος Ορεστικών, την κρύσταλλο πηγή. Και βλέπω εγώ μια πυραμίδα Εψιλον Αλφα, Ελλάς, Αλβανία. Και μια κρυσταλλοπηγή να τρέχει μια πηγή τέτοια και αυτά. Μπαίνουμε μέσα στο αλβανικό έδαφος, πορευόμεθα σε κάτι κατσάφικα και όλο χιόνια. Περνάμε δύο βουνά όπως είναι ο Όλυμπος και ο Κίσαμος. Ήταν Ιβάν Μωράβα. Δύο αλβανικά βουνά. Ιβάν Μωράβα. Και περνώντας βλέπουμε γελιά, πεθαμένους, είχαν πει οι δικοί μας και σκοτωμένους και διάφορα γράμματα. Και παίρνει ένα γράμμα ιταλικά. Μάμμα μία, το κερομούντσο και ιταλικά γράφανε αυτά. Εν τέλει, αποτέλεσμα. Οι σκοτωμένοι ήταν Ιταλοί. Οι Ιταλοί ήταν σκοτωμένοι. Σκοτωμένοι. Τόματα εδώ εκεί, τα γυλιά κάτω και γράμματα.